Ιταλωτής. Γελαρή. Τι μανικιουρίστας. Αυτό είναι ένα από τα τρία τελευταία μουλάρια που υπάρχουν στην Αλόνσο. Το λένε Γκιώσα. Είναι ένα χαρούμενο μουλάρι, γιατί το αφεντικό του το αγαπάει πολύ, το φροντίζει. Όπως ακριβώς φροντίζει και τον εαυτό του. Κάθε πρωί όλοι εμείς οι άνθρωποι σηκωνόμαστε, ντυνόμαστε και φοράμε τα παπουτσάκια μας. Και αυτά εδώ τα ζωάκια, για να περπατάνε καλά, πρέπει να φορέσουν πέταλα. Και δεν είναι εύκολο να αλλάξεις πέταλα. Η όλη διαδικασία ξεκινάει με αυτό που εσείς ξέρετε ως πεντικιούρ, δηλαδή περιποίηση των ποδιών. Βέβαια τα εργαλεία δεν είναι αυτά τα μικρά και απαλά, ας πούμε αντί για τη λίμα που ξέρετε, χρησιμοποιείται τούτη η λίμα, η οποία είναι βαριά. Και δεν κόβονται τα νύχια με ένα μικρό ψαλιδάκι, τραβημένα πριονάκι. Δεν θέλω να ανησυχείτε καθόλου. Το ζώο δεν πονάει. Νευρία συγκιώς. Θέλετε τη λίμα? Ναι, ναι. Να το πάρουμε λίμα. Ναι. Παίρνει το παλιό πέταλο, σαν αυτό που κρατάω εγώ εδώ, και το καθαρίσει, να το σιώσει, να το στρίψει, να το φέρει ακριβώς έτσι όπως είναι το νυχάκι του ζώου. Το πιάνουν και οι δύο, βάζουν το πεταλάκι, όπως βλέπετε, και έχουν κάτι ειδικά καρφιά και τα καρφώνουν. Γιώσα! Είδατε σκύβει από πάνω από τα αφεντικό της. Τρυφερά, τρυφερά. 100 ευρώ το πετάλωμα. Είμα. Κάθε τέτοιο καρφί έχει 1 ευρώ. Τι κοιτάτε, 1 ευρώ. Και όταν το καλοκαιράκι βρεθείτε εδώ στην Αλόνισο και θέλετε ένα καλό καρφωτό πεντικιούρ, να θυμάστε, ο Παναγιώτης με τον Ιωσήφ είναι έτοιμοι να σας το προσφέρουν.